Καλησπέρα σας. Είμαι ο Αντώνης Γιαννακίδης, εδώ από τις Σέρες, από τα Rock of Martial Arts, με ένα παλιό φίλο και γνώριμο προπονητή, τον Δημήτρη τον Παπαδόπουλο. Γεια σου, Δημήτρη. Καλησπέρα και σε εσάς. Εύχομαι καλή επιτυχία στον διοργανωτή. Επί της ευκαιρίας των αγώνων Rock of Martial Arts, θα ήθελα να ανακοινώσω και τη διεξαγωγή ενός πολύ σημαντικού σεμιναρίου. Ο θρυλικός Χέσδι Χέργκες, ένας από τους καλύτερους heavyweight αθλητές του kickboxing, συγκρινόμενος και με παλιότερους και με καινούργιους αθλητές, πρωταθλητής του Glory, του Showtime και μόνιμος συμμετέχων στο φημισμένο K1 της Ιαπωνίας, θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη 22 με 27 Μαρτίου. Μέρος της προετοιμασίας που θα γίνει στο γυμναστήριό μας Ultra Fighter Gym, και θα κάνει και ανοιχτό σεμινάριο για όλους τους συμμετέχοντες, για τους φαν του Ολλανδικού kickboxing, στις 26 Μαρτίου στο κλειστό γήπεδο του Μακεδονικού στις 5 η ώρα. Για όσους λοιπόν είναι φαν του Ολλανδικού σκληροπυρηνικού kickboxing, τρίωρο σεμινάριο με το Χέσδι Χέργκες. Δημήτρη, πρόσφατα είχες και τον προπονητή, νομίζω, του Χέσδι στο γυμναστήριο σου. Είχα την τύχη να το δω. Τρομερό σεμινάριο. Θα το συνοδεύει πάλι ο προπονητής του. Θα είναι ο προπονητής του στο APATS, ο Μίτσελ Ντελινί. Θα είναι η Ντενίς Κίλχολτς, η οποία είναι ITT, πρωταθλήτρια kickboxing στην Ολλανδία, πρωταθλήτρια infusion, και πρόσφατα έχει κάνει το ντεμπούτο της και στο UFC και στο Bellator σε αγώνες Mixed Martial Arts. Οπότε μας περιμένουν ωραία πράγματα. Για πληροφορίες θα απευθυνθούν σε σένα τον ίδιο. Για πληροφορίες θα απευθυνθούν σε μένα, στη σελίδα μας Ultra Fighter Steam, αλλά και επίσης και σε σένα, Αντώνη, που δεν χάνεις ποτέ την ευκαιρία να θυμάσαι με την παρουσία σου τέτοιες δραστηριότητες που προάγουν το άθλημα. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Να έχουμε μια καλή διοργάνωση εδώ πέρα και στο επανειδήν στους επόμενους αγώνες. Thank you.
καλωσορίσω από τα Rock of Martial Arts. Έχουμε μαζί μας εδώ το μεγάλο Έλληνα πρωταθλητή του K1, τον κύριο Πάρη Βασιλικό. Καλησπέρα σας, κύριε Πάρη. Καλησπέρα. Είστε παντού, πάντα σε όλες τις εκδηλώσεις, με αθλητές πολύ υψηλό επίπεδο. Σήμερα θα αγωνιστούν αθλητές δικοί σας? Πραγματικά είναι μια πρωταθλήτρια δικιά μου, η Εύη Καραγεωργίου, που επιτέλους μετά από κάποιες ατυχίες σε διοργανώσεις που συνεχώς ακυρώνουν αγώνες της, μας έγινε μια πρόταση σήμερα και φυσικά ήταν, δεχτήκαμε με μεγάλη ευχαρίστηση. Γενικά κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια ο Γιώργος ο Κυριακίδης και σίγουρα θέλουμε πάντα να συμμετέχουμε και να συμπαραστεκόμαστε σε τέτοιου είδους καταστάσεις και να μπορούμε να τις υποστηρίζουμε, γιατί έτσι αξίζει και έτσι πάει το άθλημά μας μπροστά. Η έδρα σας, κύριε Πάρη, είναι στην Καβάλα, εκείνο το γυμναστήριό σας. Ασχολείστε με το kickboxing και με κάτι άλλο ή μόνο με το kickboxing? Καθαρά kickboxing και πυγμαχία. Ναι, αυτά που γνωρίζω πολύ καλά. Δεν κάνω κάτι διαφορετικό. Σήμερα θα δούμε kickboxing αγώνα, η αθλήτριά σας αγωνίζεται? Ναι, ναι. Είναι σε αγώνα kickboxing. Όλοι οι αγώνες είναι kickboxing με τη βραδιά, από ό,τι γνωρίζω. Δεν έχει πυγμαχία μέσα. Δεν ξέρω αν έχει άλλο γυναικείο ζευγάρι εκτός από την δικιά μου, με την Πούλιου, μια αθλήτρια από τη Χαλκιδική. Έχουν εμπειρία. Θέλω να πιστέψω ότι θα δείξουν ένα πολύ καλό θέμα, και γιατί γενικώς τα κορίτσια είναι πιο πεισματάρες πάνω στο ring και συνήθως βλέπουμε πιο άγριες μάχες. Και όχι μόνο στο ring. Ναι, εκεί εκφράζονται πραγματικά. Σωστά. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Βασιλικό και ευχόμαστε την αθλήτριά του επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και πάλι. Εδώ στα Rock of Martial Arts έχω δίπλα μου ένα μεγάλο πρωταθλητή, παγκόσμιο πρωταθλητή της ΒΚΟ, αν δεν κάνω λάθος, τον Φλωριάν τον Μάρκο, και τον προπονητή του, τον Γιώργο τον Αρμάγο. Σας καλησπέριζω στην εκπομπή μας, στο Κιλκής Web TV. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τους επόμενους αγώνες, τι έχετε εν όψη στην προετοιμασία σας? Χαίρετε. Παίζω στις 23 Απριλίου στο No Limits στην Αθήνα. Αντίπαλός μου είναι ο Μελέτης ο Κακουμπάβας. Και ελπίζω να έρθει πολλοί κόσμος, γιατί θα είναι πολύ μεγάλος αγώνας που το περιμένουν χρόνια οι οπαδοί του αθλήματος, οι διοργανωτές. Ο προπονητής, ο κύριος Αρμάγος, εν όψη του αγώνα ή εν όψη της προετοιμασίας, υπάρχει κάτι που θα πρέπει να τονίσουμε, να μας πείτε κάτι για την προετοιμασία σας? Δουλεύουμε πολύ σκληρά, δουλέψαμε πολύ σκληρά μέχρι τώρα. Είχαμε ένα μεγάλο μάτς στην Αθήνα, στο FFC. Πήγε πολύ καλά, κέρδισε. Τώρα συνεχίζει η προετοιμασία. Τα μυστικά τα κρατάμε για μας. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή πορεία. Εδώ σήμερα στη σημερινή εκδήλωση έχετε κάποιον αθλητή που θα παίξει? Έχουμε τρεις αθλητές. Έχουμε δύο στο MMA και ένα στο kickboxing, που θα παίξει στο τελευταίο αγώνα το πιο δυνατό. Με τον γιο του διοργανωτή, τον Ρόμπερ τον Κανεσιάν, που θα πέσει πολύ ξύλο. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Καλή επιτυχία.
και στο άτομο μου και στον εαυτό μου και σταμάτησε την καλύτερη στιγμή και είχε πέσει μια μεγάλη καριέρα πίσω. Είναι η δεύτερη φορά που συναντιόμαστε στο ring μετά από. Να καλησπέρισω το Σωτήριο του Τζιβελί εδώ στα Rock of Martial Arts στις Σέρες, πάλι μαζί με το Σωτήρι. Σωτήρι μου. Καλησπέρα Αντώνη μου. Θέλω λίγο να μας πεις, μόλις πρόσφατα γύρισες από Αθήνα από ένα δυνατό sparring για προετοιμασία για, για τους αγώνες σου στα Battle 16 νομίζω. Ακριβώς, ναι. Πες μας λίγα λόγια γι' αυτό. Ετοιμαζόμαστε για το Battle 16 που θα γίνει στις 17 Απριλίου στην Αθήνα. Μόλις γύρισα από την Αθήνα, επισκέφτηκα δύο μεγάλες σχολές, έκανα δύο δυνατά sparring. Ένα είναι με τον δάσκαλο τον κύριο Καγαράκη, με τον Μελέτη Κακουμπάβα και ένα στο old school του Βασίλη Ξερικού, με τον Πιστόλα που παίζει και αυτός την ίδια ημερομηνία στο battle, στα μείον 75 κιλά για διεκδίκηση τίτλου κι αυτός. Ο αντίπαλος στα battle το γνωρίζουμε από τώρα, έχει καθοριστεί ο αγώνας σου? Τους γνωρίζουμε, είναι τετράδα, έχουν βγει οι τρεις και περιμένουμε τον τέταρτο της παρέας για να κλείσει. Οπότε είναι διεκδίκηση κάποιου τίτλου δηλαδή. Ελληνικού τίτλου ακριβώς. Στα μείον 73 κιλά. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία, ό,τι καλύτερο, με υγεία πάντα και πάλι στους επόμενους αγώνες να βρεθούμε από κοντά. Ευχαριστώ πολύ και εσύ δεν βλέπω, δεν πας πίσω. Είσαι ενεργός αθλητής και χαίρομαι πραγματικά να βλέπω τέτοιους ανθρώπους να προσπαθούν για το καλύτερο. Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Να είστε καλά.